σα βρήκαμε, τι κάνετε. Τι κάνει εσύ. Ωραία, μια βλεφαρίδα τέντα, ε. Καλά, η βλεφαρίδα τη Νάνση Καργαλάει. Θέλετε να κάνουμε λίγο αστικό κύκλο. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι τέντα για μπάρμπεκιου. Τι ωραία που μυρίζουν Χριστούγεννα. Το είπα και χθες, σας το είπα και χθες, ότι εγώ ριζόγαλο κατά ήθη και μελομακάρονα δεν είναι σπεσιαλιτέ μου. Τα μελομακάρονα μια μου βγαίνουν, μια... τρώω, δεν νόστιμα είναι. Δεν μπορείς, you can't go wrong, που λένε Αμερικάνοι, γιατί έχει τόσο ωραία πράγματα μέσα και χάλια τα γίνουν, να τα κάψουν, λέει ο λόγος, νόστιμα είναι πάντα. Φέτος λοιπόν δοκίμασα, εφόσον έχω δείξει, τη συνταγή της μαμάς του Νίκου Παπαδάκη από την Κρήτη, εξαιρετικά, παλαιότερα, σε άλλη εκπομπή. Της αδερφής μου, από το αρτοποιείο της, της μητέρας μου και της θείας της Νίτσας, ήρθε η σειρά να δείξουμε και της Φούγια. Εγγύης η Φούγια, είναι εξαιρετική η συνταγή. Φέτος, δεν είναι θέμα διαφήμισης, φέτος με βόλεψαν πάρα πολλοί συνταγές της. Και οι κουραμπιέδες της, μπράβο, Θράσο μου, εσύ θα μας πεις. Παιδιά, σε αυτά ο Θράσος είναι αδέκαστος. Ναι, ο Θράσος είναι. Έλα, δείτε, δείτε. Είναι παιδιά, μυρίζουν τόσο πολύ. Έλα, αγαπητοί μου. Και πείτε μου τη γνώμη σας. Ο Θράσος είπε ναι. Είπε ναι. Σ' αρέσει. Να το. Θα κάνω μπαρούτι στο πορτοκάλι να μπαχαρεί. Αλήθεια. Ναι. Και ο Σπύρος είπε ναι. Και ο Σπύρος είναι εντάξει. Ο Σπύρος που είναι και δύσκολο. Συνέχισε έτσι και συνέχισε έτσι για να ξεφράσουμε τις αρτηρίες με τυρμπουσόν. Λοιπόν, όταν μπορείτε. Ευχαριστώ, παιδιά. Όταν μπράβο, μπορείτε, δείξτε μου καλά την κάρτα, παρακαλώ. Για να ξεκινήσω σιγά σιγά να κάνω τα μελομακάρονα της Φούγιας. Με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καραφινέικο, sisterhood mana, τρομερή μαγείρισα. Έχω κάνει κράτηση για το καλοκαίρι από τώρα για να πάω στο χωριό. Τόσο ωραία μαγειρεύει. Πες το χωριό πάλι, βρε. Βρωμονέρι. Και δίπλα είναι τα Κρομίδια, άλλο χωριό. Λοιπόν, δίπλα στο Κώστα Ναβαρίνο είναι μια πολύ ωραία περιοχή που κάναμε ωραία μπάνια το καλοκαίρι και φάγαμε υπέροχα, οπότε η παράδοση του Καραφινέικου συνεχίζεται και το χειμώνα. 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο. Στην Πελοπόννησο δεν βάζουμε σπορέλαια, δεν βάζουμε βούτυρα. Στην Πελοπόννησο έχουμε μπόλικο ελαιόλαδο. Έχουμε, εγώ κατευθείαν έχω γίνει. Το οικειοποίητη. 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο, καλό. 1 φλιτζάνι ζάχαρη. Ακούστε, μπέσα τώρα, έτσι είναι μια απλή συσταγή. Αλευρό μελομακάρονα χωρίς σιμιγδάλι, πολύ απλά. Εγώ όμως έκανα και τη μαγιά, έκανα τη συσταγή αυτή και με σιμιγδάλι. Να την δω πώς γίνεται, από προσωπική περιέργεια. Δεν στεινάζει. Δεν στεινάζει. Λοιπόν, 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 3 τέταρτα του φλιτζανιού χυμός πορτοκάλι. Δεν δίνω γραμμάρια. Γιατί όποιο φλιτζάνι και θα χρησιμοποιήσετε, ένα normal φλιτζάνι, όχι κανένα τόσο από την Disneyland με το Mickey Mouse πάνω, ένα φλιτζάνι κανονικό, είναι, θα βγει ωραία συνταγή, αλλά μετρημένα με φλιτζάνι. Οπότε, αν βάλετε το ίδιο φλιτζάνι, δεν χρειάζεται να ζυγίσετε. 3/4 του φλιτζανιού χυμός πορτοκάλι, χυμός πορτοκαλιού. 1/4 του φλιτζανιού κονιάκ. Αν δεν έχετε κονιάκ, καμιά φορά στο ντουλάπι μέσα έχουμε ξεχασμένο κάνα ποτό που μας φέραν δώρο. Κάνα ουίσκι, κάνα. Αρκεί να είναι αλκοόλ. Σημασία, παιδιά, έχει. Δεν είναι για το άρωμα, είναι για τη χημική αντίδραση που κάνει. Έτσι, θέλει αλκοόλ για να γίνουν τραγανά. Οπότε βάλτε μέσα ακόμα και ρακί, ακόμα και λικέρ βύσινο. Στην περίπτωση. Και κουμπουάτ. Πακράνα. Πακράνα, ναι. Άλλο αυτό το θέμα. Όχι, σωστό. Όποιο λικέρ έχετε. Αν δεν έχετε λοιπόν κονιάκ ή δεν θέλετε να πάρετε ένα μπουκαλάκι για τα μελομακάρονα, βάλτε ένα αλκοόλ που σας αρέσει. Ωραία, παιδιά! Μπράβο, αλήθεια, αλήθεια λέτε. Γελάθηκαν όλοι. Γιατί τα μελομακάρονα είναι σαν το φραπέ. Ο καθένας το θέλει διαφορετικά, έτσι. Ήθελα να δοκιμάσουν όλοι. Πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα του φαγητού. Να κάτι που δεν έβαζα ποτέ στα μελομακάρονά μου, γιατί δεν συμπαθώ καθόλου τη σόδα. Προσωπικά, σαν μάγειρα, δεν μ' αρέσει να μαγειρεύω με σόδα. Για πολλούς λόγους. Όχι, είναι τρομερά γίνη, αλλά δεν μ' αρέσει, δεν μου βγαίνουν όπως τα θέλω. Όμως τα κάνει τραγανά, τα κάνει θρυφτά. Είναι πολύ ωραία αυτή η συνταγή. 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Μπόλικη τη λες την κανέλα, μην τη φοβάστε, είναι μετρημένα όλα. 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο, κοφτό έτσι, μην μου το βάλετε τίγκα μέχρι πάνω. Μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, να κάτι επίσης που εγώ από τη μαμά μου και τις θείες μου και σε βιβλία πολλά δεν λέει μοσχοκάριδο. Είναι λίγο ξενόφερτο αυτό στα μελομακάρονα, είναι λίγο gingerbread cookies. Σιγά σιγά βάζουμε και μοσχοκάριδο. Τα σχολιάζω και τα λέω αργά γιατί η διαδικασία να τα φτιάξουμε κρατάει 10 δευτερόλεπτα η ζύμη. Okay. Προτιμώ να τα πω αναλυτικά τώρα.
Λοιπόν, λίγο μοσοκάριδο, εάν θέλετε. Εγώ το έβαλα και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Η φούγια δεν είχε μοσοκάριδο, να πω την αλήθεια. Ξύσμα από δύο, είναι το μόνο που άλλαξα τη συνταγή. Ξύσμα από δύο πορτοκάλια, 7-8 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και μου έρχεται τώρα εμένα πιτσιρίκα η νοικοκυρά που μόλις έχει γεννήσει και είναι στο σπίτι και μας βλέπει και κάνει τα πάντα ότι φτιάχνω. Το λέω σοβαρά. Και μου λέει τι σημαίνει 7-8, γιατί δεν μου λες ακριβώς. Γιατί η φούγια έλεγε 8 και εμένα αυτά που έκανα όλα χθες μου πήρανε 7 φλιτζάνια. Εξαρτάται τι αλεύρι θα βάλεις. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι μάρκα θα πάρει ο καθένας ή οτιδήποτε. Άλλο του χωριού που παίρνει στη σακούλα χύμα, άλλο το χύμα, το τσουβάλι, το μπακάλι, άλλο το συσκευασμένο κτλ. Κτλ. Βάλτε λοιπόν 7 φλιτζάνια στη δόση μέσα και μπορεί να χρειαστεί το 8. Μπορεί. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή που είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται καν μίξερ. Ελαιόλαδο, εδώ η Γεωργίτσα μου τα έχει μετρήσει όλα, είναι όλα τέλεια τζετ, φτιαγμένα πολύ ωραία. Και όλα τα υγρά μαζί, πορτοκάλι, κονιάκ, τόσο. Γεωργία, ήταν συγκεκριμένο το πορτοκάλι, σίγουρα έτσι. Δεν δύο φλιτζάνια, σίγουρα έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το ξύσμα πορτοκαλιού που το λατρεύω, να η κανέλα. Παιδιά, αυτές τις μέρες είχα χωθεί πάρα πολύ για να κάνω ωραία με το μακάρονο λόγω τιμής τώρα. Βγήκανε πάρα πολύ ωραία. Έψαχνα δύο μήνες, παιδιά, είδα όλων των μαγείρων, όλων των μαγειρισών, βίντεο στο YouTube. Είδα τα πάντα, παιδιά. Και αγχώθηκα πάρα πολύ. Θέλω να βγάλω φέτος ρε παιδί μου καλά με το μακάρονα. Δεν ξέρω γιατί. Και είδα τρελά πράγματα. Είδα. Έλεγε μια συνταγή στα 5 κιλά αλεύρι, μισό κουταλάκι κανέλα. Δηλαδή του γιατρού, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν μπορείς να βάλεις σε 5 κιλά αλεύρι, μισό κουταλάκι κανέλα. Θα γίνουν άσπρα αυτά, σαν μπισκότα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κλασική συνταγή που θα την ευχαριστηθείτε. Γεωργία, αυτό τι είναι? Το baking powder. Να και το baking powder. Είδατε άμα δεν ετοιμάζετε τα υλικά εσείς. Να και η ζάχαρη. Και ανακατεύω όλα. Ανακατεύω απαλά. Κάποιοι λένε χτυπήστε το μίξερ μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Εγώ, παιδιά, τα φέρνω δύο βόλτες έτσι με το χέρι και η ζάχαρη μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται. Αρκεί η σόδα η οποία φρίζει σιγά-σιγά, σπά τα μπαλάκια αυτά. Και μόλις λοιπόν κάνεις αυτό το μείγμα εδώ πέρα μέσα, το μοναδικό, μα μοναδικό, μα μοναδικό, μα μοναδικό μυστικό που έχουν τα μελομακάρονα είναι ότι όταν βάλεις μέσα το αλεύρι, ζυμώνεις για ένα λεπτάκι. Αν ζυμώσεις παραπάνω, αλήθεια, η ζύμη, όπως λέγανε οι παλιοί μάγειρες, ξερνάει το λάδι. Okay. Εγώ μετά θα σας τη χαλάσω τη ζύμη, να δείτε τι σημαίνει ξερνάει το λάδι η ζύμη της. Τότε το έχεις χάσει. Εντάξει, δεν θα γίνουν καλά τα μελομακάρονα. Και ποτέ στο μίξερ. Κοιτάξτε. Θέλει χέρι, Θέλει χέρι, με το ένα χέρι μόνο. Απαλό ζύμωμα και μόλις όλα. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Από εδώ και πέρα είναι το τίποτα. Αυτό να το απλάσεις και να τα ψήσεις δεν είναι τίποτα. Το μυστικό είναι εδώ που όλοι, μα όλοι, ακόμα και εγώ πολλές φορές, το χάνεις. Κοιτάξτε μόνο τώρα, είναι σημαντικό. Ένα λεπτό και ένα χέρι. Κοίτα. Τώρα η ζύμη, παιδιά, λόγω τιμής είναι έτοιμη. Την ανακατεύεις απαλά, βλέπετε, δεν ζυμώνω σαν να είναι ψωμί. Είναι μια ζύμη θρυφτή. Σπάει πάρα πολύ εύκολα. Η ζύμη, κοιτάξτε, μόλις λίγο το αλευράκι το πιεί μέσα η ζύμη, βλέπετε πώς το χαϊδεύω. Και ίσως το κάνω και λίγο έτσι. Το αφρατεύω να πάει το κάτω πάνω. Και η ζύμη είναι έτοιμη, δεν θέλει ζύμωμα, παιδιά. Τα χαλάσαμε τις ζυμώσεις. Και Δημήτρη, αν φορέσεις γάδια και ζυμώσεις τη ζύμη εδώ πέρα, θα δεις λίγο ότι θα βγάλει τα λάδια έξω. Θα στο δείξω εκεί πέρα, δεν είναι τίποτα. Μην το κάνεις, είναι ήδη μετά έτοιμο. Μετά πώς γίνεται τόσο λιπαρή? Θα δεις. Άμα την αφήσεις αυτή η ζύμη εδώ πέρα, αυτή η ζύμη. Τρία τέταρτα του πορτοκαλιού. Τι είπα εγώ? Α, είπα δύο ποτηριά, συγγνώμη. Το διάβασα στην κάρτα. Θα δούμε την κάρτα μια φορά ακόμα. Τι έγινε, μια κάρτα. Τρία τέταρτα του φλιτζανιού, χυμός πορτοκάλι. Τι είπα εγώ? Α, το πω προφορικά. Άρα, Γεωργία, ο φύλακας Άγγελος. Τρόμαξα. Εντάξει, άρα η κάρτα σωστή είναι. Τρία τέταρτα του φλιτζανιού, χυμός πορτοκάλι. Και το υπόλοιπο μέχρι πάνω το γεμίζεται με κονιάκ. Ναι, εντάξει, ένα τέταρτο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η ζύμη τώρα είναι μια χαρά. Εντάξει, αν την αφήσει τώρα αυτή λίγη ώρα και σταθεί, θα γίνει έτσι. Θα γίνει έτσι. Θα μαλακώσει. Να σας τη χαλάσω αυτή τη ζύμη. Άμα τη ζυμώσετε πολύ, τώρα αυτή δεν ξέρω τι γίνεται. Πάλι τριφτή. Αυτή γίνεται πολύ ωραία, μπορεί να μην χαλάσει. Αν τη ζυμώσει καλά, θα δεις ότι θα αρχίσει να βγάζει τα λάδια. Θα κολυμπάει τα λάδια. Άρα λίγο. Αυτό είναι λάθος. Όχι, όχι. Αυτό είναι λάθος. Αυτή τη ζύμη δεν τη ζυμώνουμε ποτέ. Δεν το κάνουμε ποτέ αυτό. Πάντα απαλά. Εντάξει. Και είδατε τα 7 φλιτζάνια που τα πήρε και είναι μια χαρά. Τώρα λες εδώ πέρα, μα αυτό δεν είναι ζύμη, είναι αφήστε το λίγο να καθίσει, λόγω τιμής 5 λεπτά και μέχρι να ετοιμάσετε κάτι άλλο. Και ζύμη μόνη τη σιγά σιγά θα κάτσει, θα γίνει ωραία φράτη. Okay. Μην τρομάζετε σε όλες τις συνταγές που έχει αλεύρια, ακόμα και στο κέικ, μην τα βάζετε όλα από την αρχή.
Λίγο καθίστε, δύο κουταλιές έστω. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα δικά μου τα αυγά, παράδειγμα, σε ένα κέικ, αλλάζω θέμα. Είναι 35 γραμμάρια, τα δικά σου είναι 42 γραμμάρια. Άρα στα 6 αυγά, η διαφορά αυτή από το ασπράδι που προσθέτεις θέλει παραπάνω αλεύρι. Καμιά φορά είναι λίγο άσχημο πράγμα αυτό. Θέλει προσοχή, εντάξει. Άρα το αλεύρι, 7 φιτζάνια και αφήνετε λίγο τη ζύμη να σταθεί 2 λεπτάκια για να γίνει πιο εύπλαστη. Εντάξει. Ωραία. Το σιρόπι να πω, το έχουμε κάνει νωρίτερα για να είναι κρύο. Θα το δείξω μετά εγώ, δεν πειράζει. Το έχουμε θερμοκρασία δωματίου, γιατί θα βγάλω τώρα να σιροπιάσω. Εντάξει. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Πολλές νοικοκυρές πλάθουν και νοικοκύριδες πλάθουν. Δεν πάμε ακόμα στο σιρόπι. Σε λίγο. Πλάθουν μελομακάρονα, όπως τα σουτζουκάκια, παίρνουμε ένα ζυμαράκι μικρό, το κάνουμε λίγο έτσι, το κάνουμε λίγο έτσι και είναι έτοιμο το μελομακαρονάκι. Τώρα μην αρχίσω, τα σχεδιάκια πάνω με σιγουράκι ειδικό, στο ντρίφτι, στη σίτα που το κάνουν τα τραγωνάκια. Με το δάχτυλο και βάζαμε μέσα καρύδι. Και καρύδι. Ναι. Η μητέρα μου το κάνει γεμιστά, έχει χρόνο όμως. Έχουμε χρόνο να κάνουμε γεμιστά μελομακάρονα. Οπότε μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Εγώ λοιπόν, εδώ και πάρα πολύ καιρό που έκανα την έρευνά μου, έλεγα πώς να κάνω φέτος, να πείσω τις νοικοκυρές να κάνουν τις νέες, ειδικά που λίγο είναι πολύ άσχολες, ξέρεις, να κάνουν εύκολο το πλάσιμο. Είναι κάτι που απεχθάνομαι, παιδιά, να πλάθω όμοια πράγματα. Με τέτοιο μυαλό μπερδεμένο που να πλάσω εγώ 35.000 ίδια με το μακάρονα. Άρα κοιτάξτε, πήγα και πήρα μικρά κουπάτ, λέγονται, για μπισκότα και κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε. Φτιάχνετε ένα φυλλαράκι, βλέπετε, έτσι περίπου ένα εκατοστό πάχος. Και αν κόψετε ορθογώνια παραλληλόγραμμα και τα κάνετε λίγο έτσι, έχεις παιδομακαρονάκια. Εγώ έτσι τα έκανα αυτά χθες. Τι ωραίο. Αν κάνετε, τα πιο πετυχημένα γίνανε αυτά, παιδιά. Αυτό το η μαργαρίτα, πώς λέγεται αυτό το πραγματάκι, δεν ξέρω. Βλέπετε, αυτές οι μπουκίτσες γίνονται... Εμένα μου αρέσουν οι μπουκίτσες. Κοιτάξτε. Βλέπετε τη διαφορά. Βλέπετε τη διαφορά, πόσο διπλάσιο. Θεωρώ ότι είναι το τέλειο σχήμα. Και το πιο εύκολο απ' όλα, η πιο ωραία πατεωνιά, είναι το, πώς λέγεται, το μισοφέγγαρο, το οποίο το περνάτε για μελομακάρονο. Αν κάνω μελομακάρονο. Θα στα δώσω, θα πάρεις μαζί σου αυτά. Το θέμα είναι θα κάνω μελομακάρονο. Γιατί να μην κάνεις. Πώς δεν είπε πάλι, θέλει, και εγώ τι θα κάνω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, δεν κακή. Όχι, σ' αγαπάμε, σε πειράζουμε. Αφού σας φτιάχνουμε. Έλα, ρε, αφού σ' αγαπάμε, σε πειράζουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε και τα στρόγγυλα, εάν θέλετε μεγάλα, αυτά είναι των δύο μπουκιών που λέω εγώ. Και τι άλλο, αυτά. Βασικά το φεγγαράκι έχει πολύ επιτυχία. Το κλέβεις λίγο με τα κουπάτ. Το κλέβεις και ειδικά το ορθογώνιο παραλληλόγραμμα θέλετε να κάνετε το κλασικό το σχήμα. Και νομίζω ότι είναι μπελά στο πλάσιμο. Άμα κάνετε δύο τσιμπιές είναι έτοιμο. Όταν σου σκώσει δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, τα ραζιάζουμε σε ένα ταψί, το οποίο δεν το έχουμε λαδώσει καθόλου γιατί είναι τίγκα στο λάδι η ζύμη. Και τα ψήνουμε 30 λεπτά ακριβώς στους 180 βαθμούς. Οκ, κάτσε γιατί καίει. Τα βγάζουμε καυτά, θα πάρουν μπόλικο χρώμα. Αλλά το χρώμα δεν είναι η ένδειξη ότι... Μια στιγμή τα βάλω εδώ πέρα. Λοιπόν, τα μελομακάρονα είναι καυτά και το σιρόπι μου εδώ πέρα είναι χλιαρό. Θερμοκρασία δωματίου, έτσι. Πριν τα βουτήξω μέσα, πάμε να κάνουμε σιρόπι. Δεν το βράσω, μόνο θα σας το δείξω. Δύο φλιτζάνια νερό, δύο φλιτζάνια ζάχαρη. Εγώ πάντα βάζω μέσα... Πάντα βάζω μέσα μία, δείτε εδώ πέρα, μισή ή ένα ολόκληρο... Το στημένο το πορτοκάλι που έχω στύψει για το χυμό και βάζετε μέσα, κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει μέσα ένα κανελόξυλο, δύο, το βάζουμε να βράσει, βάζουμε μέσα και μια φλούδα πορτοκάλι, ας το βάλω τώρα έτσι για να το δείτε, δεν πειράζει. Και μόλις βράσει, το τραβάς στην άκρη, το σιρόπι, και τότε ρίχνεις μέσα το μέλι, ενώ είναι ακόμα ζεστό. Εντάξει, με το μέλι άμα βράσει, χάνει το αρώμα του. Αν βράσει το μέλι 4, 5, 6, 7, 8 λεπτά, χάνει το αρώμα του. Άρα μόλις βράσει, βάζεις τα δύο φλιτζάνια μέλι και κρύο το σιρόπι και καυτά τα μελομακάρονα. Ακριβώς. Επίσης γίνεται και το αντίθετο. Μπορείτε να έχετε καυτό σιρόπι και κρύα μελομακάρονα. Εμένα δεν μου αρέσει η μέθοδος αυτή. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή. Επίσης, τι κάνανε οι παλιές νοικοκυρές. Ψήνανε πολλές λαμαρίνες με το μακάρονα, παλιά που είχαν υποχρεώσεις και μοιράζανε πιάτα με το μακάρονα. Μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά, λέω εγώ τώρα, να τα αποθηκεύσεις σε μια σακούλα ή σε ένα κουτί και αν θες, τα βάζεις στο φούρνο για 4-5 λεπτά, ζεσταίνονται και τα σιροπιάζεις. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να κάνει τώρα 10 δόσεις με το μακάρονα. Πάμε να δείξουμε τώρα το ακόμα είναι ζεστά, εντάξει. Το σιρόπιασμα. Κοιτάξτε, όσο είναι ακόμα ζεστά, τα ρίχνετε μέσα λίγα-λίγα. Τα ρίχνεις. Όσο μπορείτε να κουμαντάρετε, έτσι. Αν δεν μπορείτε, βάλτε 6. Εγώ μπορώ λίγα παραπάνω που λέει ο λόγος. Οπότε τα φέρνετε μια βόλτα. Αφήστε τα, μην είστε λέμαργοι σαν και εμένα. Αφήστε τα λίγα δευτερόλεπτα.
και καλύτερα να τα βουτήξετε δεύτερη φορά, αλλά μην τα παπαριάσετε από την αρχή. Υπάρχουν συνταγές που αν τα βάλεις λίγο στο σιρόπι γίνονται μαλακά. Βάλτε μια φορά στο σιρόπι και αν θέλετε μετά από 10 λεπτά δοκιμάστε ένα δαγκώστε και μπορείτε να ξαναβάλτε. Τελευταίο μυστικό, τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Εγώ τα βάζω όλα μαζί σε ένα ταψί, αυτά τα σιροπιασμένα. Κοιτάξτε, τα φτιάχνω με τη σειρά και ρίχνω από πάνω ελάχιστο σιρόπι και τα αφήνω όλο το βράδυ έτσι. Ελάχιστο όμως. Και την άλλη μέρα τα μελομακάρονα είναι ωραία σιροπιασμένα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ ωραία.